Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Kitchelam. Σήμερα θα φτιάξουμε οσομπούκο κατσαρόλας, πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ γευστικό. Θα σας δείξω τον τέλειο τρόπο για να πετύχετε αυτή τη συνταγή. Δεν θα σπάσει το κρέας, θα δώσει όλη του τη γεύση, γιατί το πιο σημαντικό σε αυτή τη συνταγή είναι το κόκαλο από το οσομπούκο. Η σάλτσα μας θα βγει τόσο γευστική και τόσο δεμένη και τόσο γεμάτη, και όλα αυτά θα γίνουν μόλις σε 1,5 με 2 ώρες. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έχω μια κατσαρολίτσα. Θα τη βάλω να καίει, γιατί θέλω να γίνει πάρα πολύ έτσι καυτή. Και έχω το σομπούκο με εδώ πέρα. Το σομπούκο τι είναι? Είναι το κομμάτι, το ποδαράκι ουσιαστικά, όπου εδώ πέρα είναι το κόκαλο και εδώ πέρα είναι το μεδούλι. Όλη η γεύση βρίσκεται εδώ πέρα. Αυτή τη γεύση θέλουμε να πάρουμε και να δέσει μέσα στη σάλτσα μας. Αλλά τι γίνεται? Καθώς ψήνεται το σομπούκο, επειδή είναι τόσο μαλακό και ξεχωριστά κομμάτια μεταξύ τους, διαλύεται και σπάει. Γι' αυτό το λόγο τι θα κάνουμε? Θα πάρουμε λίγο σπάγκο και θα δέσουμε το σομπούκο εδώ. Μόλις το δέσουμε, θα συνεχίσουμε τη συνταγή μας. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα, ελαιόλαδο. Αλατάκι, πιπεράκι. Και πάμε να δώσουμε ωραίο χρώμα στο κρέας μας. Παναγία μου, ένα φαγητό που θα γίνει αυτό. Πάει το λαδάκι παντού. Το αλάτι και το πιπέρι. Και προσεκτικά, να μην φύγει ο σπάγκος. Μεταφέρουμε την κατσαρολίτσα μας εδώ. Δίνουμε ωραίο χρώμα και από τις δύο πλευρές. Τώρα, κόβουμε το σελέρι μας. Το καρότο. Μια σκελίδα σκόρδο. Και το κρεμμυδάκι μας. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα πολύ προσεκτικά θα γυρίσουμε το σομπούκο από την άλλη πλευρά. Εδώ. Και εδώ. Και θα φέρω ένα πιατάκι για να τα αφαιρέσω. Θα το πάρει ωραίο χρώμα για την άλλη πλευρά. Θα αφαιρούμε. Και στο ίδιο τηγανάκι ρίχνουμε όλα μα όλα τα λαχανικά μας. Εδώ. Θα προσθέσω 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Και θα ανακατέψω πάρα πολύ καλά μέχρι που να καραμελώσουν τα λαχανικά μου. Με το που καραμελώσουν έτσι ωραία τα λαχανικά, ρίχνουμε μέσα το πελτέ ντομάτας. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Να σουταριστεί λίγο και ο πελτέ ντομάτας. Και ρίχνουμε μέσα δάφνη, 2 γαριφαλάκια, 1 στίκ κανέλας. Εδώ. Μία γεμάτη κουταλιά της σούπας αλευράκι. Εδώ. Ανακατεύουμε. Και σε αυτό το σημείο ήρθε η ώρα να σβήσουμε με λίγο κρασάκι. Σβήνουμε το κρασί. Αφήνουμε να εξατμιστεί. Εδώ και δέστε τι υπέροχη σάλτσα που έχει γίνει. Φανταστική. Ρίχνουμε μέσα ένα ζωμό κοτόπουλο μοσχάρι, ό,τι σας αρέσει. Το νεράκι μας. Το σομπούκο μας. Εδώ. Και εδώ. Και μόλις ρίξουμε το κρεατάκι μας, ήρθε η ώρα για αρωματικά. Δέντρο λίβανο, εννοείται. Και θυμαράκι. Βάλτε μέσα να μυρίσει ωραία το φαγητό μας. Καπακώστε. Και σιγοβράστε για 2 ώρες. Και το φαγητό μου είναι έτοιμο! Ταντάν! Ακόμα βράζει. Όλη η γεύση βρισκόταν σε αυτό εδώ το κουκαλάκι, στο μεδούλι του σομπούκο. Άμα δεν το χρησιμοποιήσουμε, καλύτερα να μην κάνουμε αυτή τη συνταγή, να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, έχω ετοιμάσει λίγο πουρέ.
το καλύτερο που μπορούμε να βάλουμε συνοδευτικό για αυτό το φαγητό. Και μην το λυπηθείτε, βάλτε μπόλικο, γιατί κοιτάξτε τώρα τι θα γίνει. Πάνω από αυτόν τον υπέροχο πουρέ θα κάτσει αυτό το υπέροχο σομπούκο. Και μόλις κάτσει αυτό το υπέροχο σομπούκο, πάρουμε ένα ψαλιδάκι να κόψουμε το σκηνάκι, ή μάλλον θα το τραβήξω, να το. Και μόλις το τραβήξετε, κοιτάξτε εδώ. Ένα κουταλάκι, να ρίξουμε λίγο από τη σαλτσούλα. Εδώ, Παναγία μου. Και μυρίζει το γαρίφαλο, μυρίζει κανέλα, μυρίζουν τα αρωματικά και κοιτάξτε μια πλούσια σάλτσα. Ωλαλα. Αυτό που θα κάνω, το τελευταίο, τα ξέρετε. Λίγο λαδάκι. Ελληνικό, παρθένο, ελαιόλαδο. Λίγο θυμαράκι. Και οπωσδήποτε ένα δεντρολίβανο έτσι για τη διαφορά. Εδώ. Τι άλλο να βάλω, λίγο πιπεράκι. Το κρέας λιώνει, το βλέπετε από μόνοι σας. Η γεύση της σάλτσας είναι μοναδική, είναι τόσο πλούσια. Γενικά να ξέρετε ότι αυτό το φαγητό παίρνει όλη τη γεύση από το κόκαλο. Οπότε αν μαγειρέψουμε σωστά, παίρνουμε όλο αυτό το μπαμ που θέλουμε να πάρουμε μέσα στην κατσαρόλα. Ελπίζω να σας άρεσε η συνταγή, ελπίζω να τη φτιάξετε, ελπίζω να τη μοιραστείτε με τους φίλους σας και ελπίζω να έχετε κάνει ήδη subscribe στο κανάλι μας. Γεια σας!